Διεθνή Εθνική Βραζιλία θα λάβει 450 εκατομμύρια το χρόνο. Ασφαλώς πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφές που έχουν γίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έπεται όμως και συνέχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, και ο Σλοβενός ποδοσφαιριστής Πόρτο, Ζλάτκο Ζάχοβιτς, είναι μία ανάσα από τον Ολυμπιακό, αφού οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων των δύο ομάδων βρίσκονται σε καλό δρόμο. Ενώ και ο 28χρονος διεθνής, μεσοεπιθετικός, βλέπει με καλό μάτι τη μετακίνησή του στην ομάδα του Σανμπάγεβιτς. Επιστροφή του Μαρίνο Ζουνίδη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Πανελλιακού. Αυτά είναι τα φρέσκα νέα, κύριε Γμόχ. Αφού έρχονται παίκτες σαν τον Τζοβάνι, είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Εγώ πιστεύω ότι είναι λογικό αυτό το πράγμα που ακούμε και προσπάθειες που κάνουν μεγάλες ομάδες. Γιατί 2004 Ευρωλίγα ξεκινάει. Και λόγω αυτό οι ελληνικές ομάδες είναι τρεις είναι υποψήφοι, αλλά μπορεί να είναι και τέταρτη. Με άλλα λόγια, αυτό είναι λογικό ότι αν θέλεις κάτι να κερδίζεις, πρέπει να ξεκινάς πιο νωρίς. Και αυτό είναι σήμα ότι και καλύτεροι παίκτες και πιο μεγάλες δαπάνες πάνε. Εξοδεύουν ομάδες. Αλλά τι θα είναι με άλλες ομάδες? Για να έρθουν καλοί παίκτες πρέπει να εξοδέψουν και πολλά χρήματα. Αλλά λέω, άλλες ομάδες, αυτές εκτός από τρεις-τέσσερις, τι θα κάνουν, ποιος θα αγοράζουν, πού θα βρουν λεφτά? Εδώ είναι το πρόβλημα. Ακούω. Γιατί μεγαλώνει πολύ διαφορά. Ψαλίδι μεγαλώνει και με άλλα λόγια. Βεβαίως, πιστεύω ότι αυτό θέλει η πολιτική του Ιωχάνσον, UEFA, κάπως έτσι πάει. Να μεγαλώσει τόσο πολύ τη διαφορά. Να πάρει καλύτερες ομάδες από κάθε χώρα. Και από αυτές τις ομάδες. Και να κάνει, και να κάνει μια κλειστή λίγα, δηλαδή. Να γίνει η λίγα της Ευρώπης. Εκεί τα πάνε όλα τα λεφτά. Αλλά πιστεύω ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Πού τα βρουν παίχτες? Πρέπει να υπάρχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον και συμφέρον κάτω από μπαλκόνια. Με άλλα λόγια, εδώ είναι, πιστεύω, αλλά έχουμε το αρμόδιους εδώ, έξυπνους άνθρωπους και τα σκέφτονται μαζί με το UEFA, θα βρουν λύσεις. Αλλά για ελληνικό χώρο, τι θα είναι? Λόγω αυτό υπάρχει σκεφτικό να μειώνουν ομάδες στη αλφατινική. Αυτό είναι λογικό. Όλα αυτά τα πράγματα πάνε λογικά. Αλλά πάλι υπάρχει κάτι που ασφαλίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό το υπόγειο, αυτό το βάσης. Υπάρχει. Τα θεμέλια, λέτε. Θεμέλια. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν σας βλέπω αισιόδοξο σε αυτό το σημείο. Όχι. Αισιόδοξο είμαι πάντα. Πάντα είμαι άνθρωπος που πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις. Σε αυτό είστε αισιόδοξος. Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο πιο νωρίς. Γιατί αν αργά σκέφτεσαι, κοστίζει διπλάσια. Έτσι ή κατόλου δεν μπορείς να κάνεις. Έτσι είναι. Να έρθουμε στον Πανιόνιο. Πρώτα κάναμε ένα ρεπορτάζ εκεί στην πλατεία της Νέας Μήνης. Ένα ευχάριστο ρεπορτάζ, κύριε Γμόχ. Να κάνουμε μια πρώτη σφιγμομέτρηση του κόσμου, τι βλέπει για τον Πανιόνιο, τι λέει για τον Πανιόνιο, και αμέσως μετά θα έρθω σε εσάς να ακούσω από τα πιο υπεύθυνα χείλη τι βλέπει ο Γιάτσεκ Μοχ για τη νέα του ομάδα. Πανιόνιε, Πανιόνιε, μεγάλε, μεγάλε, μεγάλα και αιώνιε, μεγάλε, μεγάλε, μεγάλα και αιώνιε. Μια ζωή Πανιόνιος. Στο σπίτι τους, στην πλατεία της Νέας Μύρνης, οι πάνθυρες ανοίγουν την καρδιά τους, μιλούν για την αγαπημένη τους ομάδα, αγωνιούν για το παρόν του συλλόγου και ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον. Όταν ξεκινάνε οι μεταγραφές, παρουσιάζεται ο αγοραστής. Μόλις τελειώνουν οι μεταγραφές, φεύγει ο αγοραστής. Και γι' αυτό έχουμε βάλει και εμείς βέτο. Θέλουμε να φύγει η ομάδα από το Δήμο, θέλουμε να λάβει ένας άνθρωπος, να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Δεν μπορείς να κάνεις με πολλά άτομα, δεν μπορείς να τα βάλεις με ένα δημοτικό συμβούλιο όλο. Πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το αφεντικό του Πανιωνίου, τέλος πάντων, για να μπορούμε να ζητήσουμε και τις ευθύνες και τα συγχαρητήρια, άμα γίνεται. Ποιο ήταν το σημείο τριβής των Πανθυρών με τον κύριο Λουκά Σιότροπο? Νομίζω ότι μας κοροϊδεύσε και μας έχει πουλήσει. Γιατί όταν μιλήσαμε μαζί, είχε έρθει στο σύνδεσμο και μίλησε, ας πούμε, με όλα τα παιδιά από τους συνδέσμους, τους είχε δώσει μια υπόσχεση ότι θα κάνει τον Πανιώνιο μεγάλο. Άμα θα βγάλουμε το κύπελο, που αυτό βέβαια ήταν μια τρέλα άμα το καλοσκεφτείς, δεν έχει κάνει τίποτα στον Πανιόνιο. Για μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή ο Πανιόνιος δείχνει εικόνα διάλυσης. Πρέπει κάτι να κάνουμε να το διορθώσουμε. Για τον κύριο Μπέο που φέρεται ως ο υποψήφιος νέος αγοραστής. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι 36 χρονών, έχω μεγαλώσει με τον Μπέο. Το ξέρω ότι είναι πιο τρελός Πανιόνιος από μένα. Πιστεύω ότι θα κάνει
Δεν μπορώ να πω ότι και από το ξέρω από παιδί ότι θα βάλει τα λεφτά στον Πανιούνιο, τα δισεκατομμύρια. Το μόνο που ξέρω σίγουρα ότι είναι νοικοκύρης. Και η ομάδα χρειάζεται νοικοκυριό. Πάνθυρας σημαίνει αγώνας για επιβίωση. Το σήμα κατά τεθέν των φίλων του Πανιωνίου. Το 92 ιδρυθήκαν οι Πάνθυρες στον Μπραχάμ. Αυτό τα λέει όλα. Το λέω και βουρκώνω. Το 92 πέσαμε πρώτη φορά στην ιστορία μας β' εθνική. Και εμείς ιδρύσαμε σύνδεσμο. Ήταν ο πρώτος σύνδεσμος που ιδρύθηκε του Πανιωνίου μετά τα σύνορά του. Μετά το Δήμο Νέας Σμύρνης. Και επιβιώνει και μεγαλώνει και εδραιώνεται καθημερινώς. Τι να τους κάνω εγώ τους 800 στα χαρτιά, δεν μ' αρέσουν, δεν τους θέλω. Εγώ θέλω 100 Πάνθυρες στην εξέδρα ζωντανούς, να πιστεύουν και να αγαπάνε στην ομάδα, τίποτα άλλο. Τους χιλιάδους δεν τους θέλω. Τι να τους κάνω τις χιλιάδες. Λίγοι και Γαλλοί, αυτοί είμαστε. Όπως το λέει εκεί ο Πάνθυρας απέναντι. Εμείς είμαστε άλλο χρώμα. Είμαστε Πανιώνιοι και θα επιβιώσουμε και θα δυναμώσουμε. Παρά το ότι η νέα χρονιά δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους αιωνούς, οι Πάνθυρες δεν χάνουν το κουράγιο τους. Πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Εμείς πάντα δίπλα θα είμαι, σε χαρές και νίκες. Τα δύνατα θα κάνουμε. Πιστεύω να μας δικαιώσουν για αυτοί και εμείς αυτούς. Θα τους δικαιώσετε, κύριε Γμόχ. Πιστεύω ότι όλοι μαζί τα έχουμε επιτυχίες. Βέβαια, αποτυχίες έχει προπονητής. αλλά επιτυχίες όλοι μαζί. Και πιστεύω ότι με λίγα λόγια μπορώ να πω ότι ήμουν πάντα πολύ κοντά του Πανιώνιος. Μπορώ να πω ότι 4 φορές συζητήσαμε και λίγα πράγματα μας χώριζαν. Έχω πολύ, πολύ καλούς φίλους εκεί. Και είμαι χαρούμενος ότι και ο Γιώργος Λέδες είναι μάναζερ και γενικός αρχηγός. Παλιά μεγάλη ψυχολογία. Γιώργος Κρέκης. Άλλη παλιά μεγάλη. Ναι. Δίκτωρας Θεοφιλόπουλος. Είναι πολύ αυτός. Από πρώτη στιγμή που ήρθα Ελλάδα, το γνώριζα αυτός και μέχρι τώρα είμαστε πραγματικά φίλοι. Και όχι μόνο. Έτσι τυχαία πάντα είχα πολλούς φίλους εκεί στο Πανιώνιος. Θέλω να πω ότι αυτή η ομάδα πέσε στην περιπέτεια. Μη πρώτη φορά και δεύτερη φορά μετά. Και αυτό οδήγησε αυτή η ομάδα για δυσκολίες τρομερές. Πέρσι έκανε μια καταπληκτική πορεία στην Ευρώπη και κινδύνευε. Λέω γενικά. Να, γενικά. Απλώς εγώ το εξειδικεύω. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι οι λύσεις που βρήκε και Δήμος αλλά και το Πρόεδρος είναι το μαζί με το άλλο σύμβουλος είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να είναι. Να Πανιώνιος να πραγματικά να πάρει αυτή τη θέση που αξίζει. Γιατί έχει δικό του κήπεδο. Έχει κόσμος και αυτό που έλειπε ένας επιχειρηματίας, νοικοκύρης όπως είπε προηγούμενο φίλαθος, που να είναι, να ξέρει τι κάνει και πώς θα το κάνει. Και πιστεύω με λίγες μέρες που το συνεργάζαμε, θέλω να πω ότι έχει μάζευε γύρω-γύρω αυτός άνθρωπος πολύ καλούς αξιόλογους ανθρώπους. Ο Γιάτσε Γμόχ είναι ευχαριστημένος από το υλικό, από το έμψυχο υλικό που βρήκε στον Πανιώνιο. Το ξέρετε ότι όπως είπε Πανιώνιος τέλειωσε διαλυμένος. Φύγανε όλοι οι ξένοι, άλλοι παίχτες με άλλα λόγια. Και το άλλο πράγμα, αυτές διαπραγματεύσεις τέλειωσαν πολύ αργά. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο να το φτιάξουμε καινούργια ομάδα. Βάσεις, αν βρούμε βάσεις, πιστεύω ότι υπάρχουν παίχτες που τα μένουν και να είναι κληρονόμοι, όπως το λέμε εισαγωγικά, αλλά χρειάζεται αρκετούς καλούς παίχτες, του 4 βασικούς παίχτες στο σπονδυλική στερήτερη ή 3 στερή Πανιώνιο. Θα τους πάρετε, τους έχετε βρει. Εγώ θέλω να σας πω ότι τα πάρουμε, γιατί όπως ξέρετε, θέση δικό μου είναι ότι λέω, ζητάει από μένα διοίκηση και πρόεδρος να το πω ποιοι παίχτες χρειάζεται η ομάδα να μπορούμε να το φτιάξουμε και διαπραγματεύσει κάνει πρόεδρος και αυτός τα παίρνει και διοίκηση. Έτσι είναι. Με άλλα λόγια, αυτό που είναι γνωστό, Κλάιβιτς έκλεισε. Υπάρχουν άλλες, έκλεισε και το Νικολάου, έκλεισε Παπαδόπουλος, αυτά είναι νεαρά παιδιά. Υπάρχουν και άλλες διαπραγματεύσεις. Οι άλλους παίκτες, αλλά πιστεύω δεν τελειώσανε και αν τελειώνουν, πρόεδρος θα ανακοινώσει αυτά τα καινούργια πρόσωπα. Πιέζει μας χρόνο. Εμείς ίδιο ξεκινήσαμε χθες στο Golf Club, δικό μας σεζόν.
Ελπίζω ότι γρήγορα θα βρούμε αθλητικό κέντρο, γιατί αυτό το κέντρο που ήταν προγραμματισμένο στην Γαλλία δεν σχεί. Ρωτήσαμε και δεν μπορούν να μας δεχτούν. Με άλλα λόγια, σήμερα βγει αποφάσεις που θα πάμε. Με άλλα λόγια, χρόνο μας πιέζει, αλλά πιστεύω ότι ανθρώποι που είναι κοντά του Πρόεδρος δίνουν τα όλα μαζί με Πρόεδρος να είμαστε πραγματικά χαρούμενοι στο τέλος του σεζόν. Αυτή σημαίνει χαρούμενοι για μένα. Ομάδα πρέπει να σταθεροποιεί. Να είναι ομάδα που δεν έχει τέτοιες μεγάλες πώς λέμε, διάφορες, όπως πέτος Πανιώνιος. Κυπελούχος, 8 στη Ευρώπη, μόνο αν θυμάμαι στο 8, λίγες ομάδες στις ελληνικές ομάδες φτάσαμε 8 στη Ευρώπη. Θυμάμαι Λάρισα κάποτε. Μιλάω εκτός από μεγάλες ομάδες. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, και πραγματικά ήταν μεγάλο φιέστα, μεγάλο επιτυχία. Αλλά μετά... Πιστεύετε δηλαδή ότι αν γίνουν αυτές οι κινήσεις, ο Πανιώνιος δεν θα έχει καμία σχέση όσον αφορά την πορεία που έκανε στην περσινή περίοδο στο ελληνικό πρωτάθλημα? Αυτό είναι στόχος μας. Μάλιστα. Βεβαίως και το πρώτο χρόνο. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι Πανιώνιος, αν εγώ και στο δικό σας εκπομπή, είπα ότι περιμένω μια προτάσεις από ομάδα με ποια μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά στη Ευρώπη. Πιστεύω ότι Πανιώνιος μπορεί να έχει ορισμένα στοιχεία, αν αυτό το οικονομικό στοιχείο, επιχειρηματικό στοιχείο, να έχει διαρκεία, πιστεύω ότι μπορεί να είναι αυτή η ομάδα και εγώ τα χαρούμενα στα τελειώνω καριέρα στο πάγκο. Μακάρι. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω ακόμη, αλλά αμέσως μετά το θέμα που θα ακολουθήσει, ένα θέμα που αφορά, κυρίες και κύριοι, τις διακοπές των επωνύμων και του αθλητισμού. Η ζωή τους δύσκολη, με αρκετές στερήσεις και γεμάτη πίεση, άγχος, ατελείωτες ώρες προπονήσεων και αγώνων. Η κακήμια των ποδοσφαιριστών τους θέλει όλη τη χρονιά να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να πετύχουν οι ομάδες στις οποίες αγωνίζονται τους στόχους που έχουν θέσει. Ο χρόνος διακοπών και ξενιασιάς ελάχιστος. Γι' αυτό και κάνουν ό,τι δυνατό για να περάσουν πιο ευχάριστα αυτές τις μέρες.